να το ρωτήσουμε αν αυτά τα το διπλό αυτό βραβείο που συνδυάζεται, και με καλές εμφανίσεις είναι ένα μήνυμα, ας πούμε, ότι από εδώ και πέρα θα δούμε το καλύτερο του Diego. Yes, I think, αισθάνομαι καλά. Η ομάδα με βοηθάει και με βοήθησε και για αυτά τα δύο βραβεία. Θέλω να αγωνίζομαι συχνά, θέλω να αγωνίζομαι σε όλα τα παιχνίδια. Αισθάνομαι καλά και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα δείτε ότι και οι εμφανίσεις θα είναι καλύτερες και όλοι θα είμαστε πιο καλοί. Έχω συνηθίσει το στυλ ποδοσφαίρου στον ΠΑΟ και στην Ελλάδα και πλέον μπορώ και εγώ να αποδώσω καλύτερα. Ρολάρει η ομάδα αυτό που λέμε στο τελευταίο διάστημα. Yes, I think, if you see, ναι, η ομάδα δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Γυρίσαμε από την άδεια των Χριστουγέννων, κάναμε ένα καλό παιχνίδι, κερδίσαμε. Όλοι είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, έχουν διάθεση να αγωνιστούν και θεωρώ ότι και στο μέλλον θα συνεχίσουμε να κάνουμε καλές εμφανίσεις. Εντάξει, μπορεί να χάσουμε κάποια παιχνίδια, αλλά συνολικά θεωρώ ότι η ομάδα είναι σε πολύ καλό σημείο. Yeah, I think, θεωρώ ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα παιχνίδι στην έδρα μας. Θέλουμε να το κερδίσουμε. Ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι από τους δύσκολους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην πορεία. Έχει και λίγο κρύο, είναι η αλήθεια, αλλά θεωρώ ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ένα σχόλιο για τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Ροντρίγκες και αν μπορεί να παίξει και ο ίδιος στη θέση που έπαιζε ο Ροντρίγκες, αν μπορεί να παίξει και στα άκρα αν χρειαστεί. Yeah, you know, everybody όλοι ξέρουν ότι ο Γκάρι είναι φίλος μου, δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει. Για μένα και για την ομάδα το καλύτερο θα ήταν να μείνει εδώ, από εκεί πέρα είναι η δική του απόφαση. Αν πάρει την απόφαση να αποχωρήσει και να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, θα τον υποστηρίξω, εύχομαι ό,τι καλύτερο για εκείνον. Το καλύτερο, ξαναλέω, για μας θα ήταν να μείνει, αλλά πρέπει να σεβαστούμε την όποια απόφαση και αν πάρει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν φύγει ο Γκάρι, θα έρθει κάποιος άλλος να πάρει τη θέση του. Και όσο για μένα, εύχομαι, όπως σας είπα, και να συνεχίσω στον ίδιο ρυθμό και να έχω καλές εμφανίσεις.